Θα περάσουμε τώρα στο προεκλογικό κλίμα των δημοτικών εκλογών, καθώ μαζί μα απόψε είναι ο υποψήφιο Δήμαρχο Χερσονήσου, επικεφαλή του ανεξάρτητου συνδυασμού. Όλοι μαζί είναι απορία. Ο κύριο Γιάννη Μαστοράκη. Κύριε Μαστοράκη, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Γιατί λάβατε την απόφαση να μπείτε στη μάχη των εκλογών, Γιατί θα πρέπει οι δημότε τη Χερσονήσου να σα χρήσουν δήμαρχο για την επόμενη τετραετία. Για μα η απόφαση να συμμετέχουμε στι εκλογέ τη αυτοδιοικητική του Μαου ήταν μια, μια μεγάλη πρόκληση. Ε, σκεφτήκαμε πάρα πολύ σοβαρά και εγώ και οι συνεργάτες μου για όλα τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Ξέρουμε το που βαδίζουμε και τι περιμένουμε να βρούμε μπροστά μας. Είμαστε αυτή τη στιγμή στη Δημοτική Αρχή. Είμαι αντιδήμαρχος αυτή τη στιγμή με την παράταξη του κ. Τοξαστάκη. Ξέρουμε τι συμβαίνει στο Δήμο μας και τι προβλήματα υπάρχουν και ξέρουμε τι περιμένουμε για το μέλλον. Τώρα, στο Δήμο Χερσονήσου είστε ήδη έξι υποψήφοι δήμαρχοι. Εκτό απρόπτου, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί στην πορεία. Είναι ένα μεγάλο αριθμό. Εύλογη και η απορία πολλών που λένε ότι δεν μπορείτε να βρείτε να ενώσετε δυνάμει όλοι εσείς οι υποψήφοι, όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι. Έχει γίνει κάποια προσπάθεια κοινή πλεύση ή Ας μου επιτρέψετε να πω, είναι γλυκιά η καρέκλα του Δημάρχου. Ε, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες προσέγγισης μεταξύ μας, μεταξύ των υποψηφίων. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον με τους περισσότερους συναδέλφους έχω έρθει σε επαφή. Κάνουμε κάποιες συζητήσεις. Υπάρχει προβληματισμός έντονος από όλου, Γιατί από τη μια πλευρά υπάρχει η απροθυμία του κόσμου και από την άλλη πλευρά ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να... Συμπληρωθούν τα ψηφοδέλτια με κριτήρια τέτοια που να είναι και αναγνωρίσιμα από τον κόσμο αλλά να έχουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για να μπορεί να περιμένει κάποιο ότι θα έχει το αποτέλεσμα των εκλογών αυτό που θέλει. Αλλά το σημαντικότερο είναι να μπορεί την επόμενη μέρα να κάνει αυτό που πρέπει για τον τόπο. Λοιπόν, είχατε απευθύνει μία πρόσκληση για ανοιχτό διάλογο σε όλε τι δημοτικέ ενότητε στον συνυποψήφιο ω τον κύριο Λουλουδάκη, τον κύριο Λουλουδάκη τον Απόστολο, ο οποίο αποδέχθηκε την πρόσκληση να γίνει αυτό. Θα θέλαμε να μας πείτε πρακτικά τι σημαίνει ανοιχτό διάλογος στις Δημοτικές Ενότητες. Θα γυρίσετε μαζί όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χερσονήσου και θα στήσετε κάτι σαν ένα debate. Ε, η πρότασή μας αυτή δεν έγινε μόνο για τον συνάδελφο τον Απόστολο του Λουλουδάκη, αλλά για όλους τους υπόλοιπους πέντε συνυποψηφίους. Έγινε από την, στην εκδήλωση της παρουσίας των θέσεων του συνδυασμού και στείλαμε μετά ένα email σε όλους τους συνυποψηφίους και τους ζητήσαμε να έχουμε μια κοινή στάση ως προς την προσέγγιση των τοπικών κοινωνιών. Υπήρξε μια συνάντηση που έγινε με αφορμή την πρόσκληση κάποιων φορέων στα Μάλια με όλους τους συνυποψήφιους μαζί σε ένα πάνελ και γίνανε κάποιες ερωτήσεις από τους διοργανωτές και απαντήσαμε όλες αυτές. Ήταν ένα καλό εγχείρημα και φάνηκε να είναι αποδοτικό γιατί και το διάλογο ε, Προασπίζει και τον προβάλλει, αλλά επίση δίνει τη δυνατότητα στου δημότε να ακούσουν όλου του συνυποψηφίου, να διαμορφώσουν ταυτόχρονα άποψη για όλου και επίση να εξασφαλίσουν στις μικρέ κοινωνίε το να μην υπάρχει αυτή η αναστάτωση που υπάρχει κάθε χρόνο στι εκλογέ, και ειδικότερα τώρα με έξι υποψηφιότητε, δεν είναι εύκολο και δεν είναι και δόκιμο, πιστεύω να αναστατώνουμε τι τοπικέ κοινωνίε με ανοιχτέ συγκεντρώσει. Θα χάσουν τον λογαριασμό οι δημότε σα, όμω. Θεωρούμε κύριος... ότι είναι κάτι πρακτικότερο. Προ το παρόν έχει απαντήσει μόνο, μόνο ο κ. Βουδάκη. Ελπίζω όμω και οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα το κάνουν. Πιθανόν δεν είχαν τον χρόνο. Ούτω ή άλλω θα πρέπει να ξεκινήσει μετά από την προκήρυξη των συνδυασμών από το Πρωτοδικείο. Εσεί τώρα υπηρετείτε τον Δήμο σα ω αντιδήμαρχο. Ήσασταν υποψήφιο με τον κύριο Δοξαστάκη, τον οποίο μάλιστα τον είδαμε και στις εξέδρες κατά την παρουσίαση του συνδυασμού σας. Θα μπορούμε να θεωρούμε λοιπόν την παράταξή σας μια φυσική συνέχεια της νυν Δημοτικής Αρχής. Ε, φυσική συνέχεια της νυν Δημοτικής Αρχής μπορεί να είναι στο σημείο που έχει να κάνει με την ανασχόλησή μου με τα κοινά και με την ε, συνδρομή που είχα στη Δημοτική Ομάδα και στην... Ε, στην ουσία στην δημοτική διαχείριση των πραγμάτων. Και άλλοι συνάδελφοί μου ήταν, ήταν μέρο αυτή τη δημοτική ομάδα, και ο Γιώργο Ομεραβελιωτάκη και ο Γιάννη Οσέγκο. Ήταν συνάδελφοί μου στην ίδια ομάδα, αλλά δεν του χρεώνεται αυτό που τώρα με ρωτάτε. Για μένα η προσπάθεια θα είναι μια φυσική συνέχεια των καλών πραγμάτων και μια προσπάθεια τα κακά πράγματα που δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε λόγω των ε, δυσκολιών που υπήρχαν να τα θεραπέσουμε και να δούμε πώς θα τα πάμε Μιλώντα λοιπόν για συνέχεια, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι δεν έκανε η Δημοτική Αρχή τα προηγούμενα χρόνια και προτίθεστε να κάνετε εσείς την επόμενη τετραετία. Η Δημοτική Αρχή σε αυτά τα τρία μεταβατικά χρόνια έκανε μια μεγάλη προσπάθεια να στήσει το καινούριο μηχανισμό στο μοτίβο που ο Καλλικράτης επέβαλε με όλα τα προβλήματα που είναι γνωστά όσο ξέρετε και πιθανόν γι' αυτό το λόγο να μην είχε ούτε το χρόνο γιατί ήταν μια, ε, παρά, μια δημοτική περίοδο των τριών ετών που ήταν ένας πολύ σύντομος χρόνος αλλά και επειδή υπήρχαν αντικειμενικές ε, δυσκολίες δεν κατάφερε να κάνει πιθανόν τα πράγματα που ήταν προσδόκιμα από τους πολίτες. Για μας, ε, Υπάρχουν πολλές προτεραιότητες, με άξονα πρώτης προτεραιότητας τον ανθρώπινο παράγοντα, τον άνθρωπο, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που ζούμε, τον τουρισμό και τον, την αγροτική παραγωγή του πρωτογενή τομέα. Και είναι το, το πρώτο κομμάτι με το οποίο θα ασχοληθείτε, αν εκλεγείτε δήμαρχος, την πρώτη μέρα της δημαρχίας σας. Αυτό που θα κάνουμε είναι να συστήσουμε θεματική αντιδημαρχία για τον τουρισμό και να χτίσουμε σε ένα καινούριο μο, ε, μοτίβο και μοντέλο, αυτό που πρέπει να έχει ο τόπος μας, μια τέτοια τουριστική περιοχή ε, και έχει ανάγκη. Ένα καλό, καλά δομημένο τουριστικό εργαλείο. Έχει τις οικονομικές δυνατότητες ο Δήμος Χερσονήσου να στηρίξει αυτή τη στιγμή έργα και δράσεις εκτός από τους πόρους που το κράτος του διαθέτει που ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι μειωμένοι. Έχει προσαρμοστεί ο Δήμος Χερσονήσου στις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Ο Δήμος Χερσονήσου έκανε μια μεγάλη προσπάθεια να προσαρμοστεί στα καινούργια δεδομένα. Προσπάθησε και κατάφερε να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο οικονομικό έλλειμμα των 12 εκατομμυρίων που παρέλαβε. Και Αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να βαδίσει σίγουρα καλύτερα, με καλύτερα βήματα και σταθερότητα, για να μπορεί να αντιμετωπίσει τουλάχιστον τα βασικά προβλήματα του πολίτη, γιατί αυτά επιζητεί κάποιο πλέον από τη δημοτική αρχή και για τα υπόλοιπα τα έργα και οι παρεμβάσει που πρέπει να γίνουν, ο παράγοντα ε, ε, αντιμετώπιση πρέπει να είναι τα οικονομικά. Προγράμματα και ό,τι άλλο μπορεί να έρθει απ' έξω, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να διαχειριστεί έργα ο Δήμο Ξενήσου, έστω και σε αυτό το καλό επίπεδο των οικονομικών που είναι σήμερα. Και καθώ μιλάμε για έναν Δήμο κατεξοχήν τουριστικό, τα περισσότερα έσοδα των Δημοτών προέρχονται από τον τουρισμό. Α, έχει ένα πολύ μεγάλο μέτωπο με παραθαλάσσιες περιοχές. Είναι η Χερσόνησος, είναι τα Μάλια, είναι οι Γούβες. Έχουν στηριχθεί αυτές οι περιοχές αρκετά με έργα υποδομής έτσι ώστε να στηρίξουν ένα μεγάλο τουριστικό ρεύμα το οποίο ευχόμαστε όλοι να έχει και άνοδο φέτος έτσι όπως τουλάχιστον δείχνουν οι πρώτες προβλέψεις και εκτιμήσεις. Σίγουρα οι περιοχές αυτές, οι τρεις παραλιακές, τα 40 χιλιόμετρα ακτογραμμής που αναπτύσσεται ο Δήμος στο σύνολό του, έχουν πάρα πολλά ελλείμματα. Είχαμε υποδομές ε, τριών ταχυτήτων στην ουσία, με άλλες ιεραρχημένες σε πρώτη προτεραιότητα στα μάλια, άλλες στη Χερσόνησο, άλλες στις Γούβες. Εμείς τώρα ερχόμαστε να δούμε ποια προτεραιότητα θα δώσουμε σε ποιο χώρο και να στοχεύσουμε σε ελλείμματα που είναι ουσιαστικά για τις περιοχές μας. Ήδη γίνονται κάποια πράγματα στην περιοχή των Γουβών, δηλαδή τακτοποιούνται τα ζητήματα των βιολογικών καθαρισμών και των ε, των δικτύων αποχέτευση, που είναι ένα σημαντικό παράγοντα για να λυθούν προβλήματα στην ουσία για το περιβάλλον και την καλή διαχείριση των λιμάτων, που ήταν κάτι που έλειπε εδώ και πολλά χρόνια, είχε αντρομολογηθεί από τι προηγούμενε αρχέ και υλοποιήθηκε τώρα από τη δική μα δημοτική περίοδο και θα συνεχιστεί και στην επόμενη. Και φεύγοντα από τι ε, ε, κατεξοχήν τουριστικέ περιοχέ του Δήμου Χερσονήσου, να πάμε στι πιο ορεινέ, στι πιο απομακρυσμένε περιοχέ. Πιστεύετε ότι υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των ε, περιοχών του Δήμου Χερσονήσου, ε, από τα πράγματα, με, από την υφή του Δήμου και από την ε, γεωγραφία του, δεν μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο είναι η παραλιακή ζώνη, άλλοι οι ρυθμοί ανάπτυξή τη, άλλη η κατεύθυνση που έχει πάρει. Με μεγαλύτερο στόχο τον τουρισμό και μεγαλύτερη έμφαση σε αυτόν. Και η ενδοχώρα, που είναι κάτι εντελώ διαφορετικό, με άλλη ενασχόληση, πρωτογενή τομέα σε πρώτο βαθμό και συμπληρωματικά η ενασχόληση στι παραλιακέ περιοχέ. Σίγουρα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, δύο διαφορετικών εντελώ μοντέλων ανάπτυξη, με διαφορετική ιεράρχηση στι προτεραιότητε ή στα προβλήματα. Και είναι μια πρόκληση που πρέπει να υπάρχει μπροστά στο μέλλον. Για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτό που χρειάζεται το ένα κομμάτι, που είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που θέλει το άλλο. Δηλαδή, στην ενδοχώρα του Δήμου Χερσονήσου, δεν σκέφτεστε την ανάπτυξη χειμερινού τουρισμού, μόνο τον πρωτογενή τομέα, εκεί στοχεύεται για την ενδοχώρα. Όχι, βέβαια. Ο πρωτογενή τομέα είναι η υφιστάμενη η δεδομένη πραγματικότητα. Είναι ο, το, ο, το πρώτο πράγμα που υπάρχει σήμερα. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιε. Μονάδε μονάδες που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του εναλλακτικού τουρισμού είτε σε καταλήματα είτε σε άλλες δραστηριότητες και στο Αυδού και σε άλλες περιοχές τη της ενδοχώρας οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά στην ουσία στο εισόδημα των περιοχών αυτών και δίνουν και μια νέα προοπτική στις παραλιακές περιοχές για να μπορέσουν να έχουν μια εξωστρέφεια προς το όμορφο φυσικό περιβάλλον της ενδοχώρας και να δώσουν και την ενασχόληση στους ανθρώπους να κάνουν κάτι διαφορετικό αυτό που πρωτογένως κάνουν. Πάμε λοιπόν μάλια και τουρισμός. Σε μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών ο οποίος επισκέπτεται την περιοχή των Μαλίων. Δυστυχώς όμως έχει πολύ χαμηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για κάποια μερίδα, μια μερίδα τουριστών στο παρελθόν έχουμε δει να μεταδίδει σε όλο τον κόσμο εικόνες απείρου κάλους. Δεν θέλω να μπω σε συγκεκριμένες περιγραφές. Έχετε κάνει επαφές με τουριστικούς παράγοντες έτσι ώστε να αλλάξει αυτό το ρεύμα και τέλο πάντων να πάψουν τα μάλια να συνδέονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό τη χώρα με έκτροπα. Τα προβλήματα τη ενότητα των μαλλίων είναι γνωστά. Διαχρονικά έχουν απασχολήσει όλου μα, εσά στα μέσα, τα δικά σα, αλλά και την τοπική κοινωνία πάρα πολύ έντονα. Τα τελευταία χρόνια γίνεται, γίνονται κάποια βήματα. Έχουν συνειδητοποιήσει ήδη οι επαγγελματίε ότι ε, το προϊόν αυτό που προωθείται δεν είναι το ζητούμενο για την περιοχή και για του ίδιου. Έχουν αρχίσει να μαθαίνουν από τα λάθη του παρελθόντος και από τις κακές πρακτικές και αναζητούν τη διέξοδο σε κάτι, σε κάτι καινούριο. Ε, προσπαθεί εκεί η περιοχή να προσαρμοστεί και σε, σε άλλα πράγματα. Δίνει μεγάλο βάρος στα πλεονεκτήματα του παραδοσιακού οικισμού των Μαλίων και προ, προσπαθεί να αναπλάσει να, να, να περιοχές με μεγάλη δράση στον εθελοντισμό έτσι ώστε να δώσει το κίνητρο ότι τα μάλια δεν είναι αυτά που κάποτε ξέραμε, τα μάλια της νύχτας, του ενός δρόμου και της παραλίας. Είναι και κάτι άλλο, είναι οι, οι όμορφε γειτονίε μέσα στον παραδοσιακό οικισμό, είναι η φιλοξενία των ανθρώπων, είναι ο πολιτισμός και το, αρχαιο, και το μέγαρο των μαλλιών που είναι ένα από τα κοσμήματα για τα ιστορικά δεδομένα της Κρήτης και όλα αυτά μαζί πρέπει να δούμε πώς θα τα διαχειριστούμε για να μπορέσουμε να φέρουμε το προϊόν εκεί που πρέπει. Είναι κάτι δύσκολο, θέλει σχεδιασμό. Έχουμε στα χέρια μας το σχέδιο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο είναι ένα σχέδιο που απαντά σε τέτοια ζητήματα, θέλει όμως το χρόνο του, πρέπει να το αποδεχτούν οι κοινωνίες, να δεχτούν τις ε, πιθανές επιπτώσεις που θα έχει μεσοπρόθεσμα Μάλιστα. για αυτούς και να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα στο μέλλον. Τώρα κύριε Μαστοράκη, είστε υπέρ των ιδιωτικών επενδύσεων. Τι θέλω να πω. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει βάλει ήδη στο στόχαστρο την βάση των γουρνών, η οποία οδεύει προ αξιοποίηση, έτσι όπω όλοι ξέρουμε. Ο κ. Δοξαστάκης μάλιστα, είχε και πρόσφατη συνάντηση με το ΤΑΙΠΕΔ. Όμω, ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο ποιο θα είναι τελικά ο ρόλο τη δημοτική αρχή στην αξιοποίηση αυτή. Εσεί που βάζετε κόκκινη γραμμή. Ε, εμείς ε, μέχρι τώρα έχουμε να, σε, να σεβαστούμε δύο αποφάσεις προηγουμένων Δημοτικών Συμβουλίων. Ένα το Δημοτικό Συμβουλίο των Γουβών και μία του ε, Δήμου Χερσονήσου σήμερα. Έχουμε το ΣΚΟΑΠ των Γουβών, το οποίο έχει συγκεκριμένα πράγματα να προτείνει για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και μένουμε σε αυτά, μένουμε στι ομόφωνες αποφάσει των Δημοτικών Συμβουλίων, που ζητούν να περιέλθει ο χώρος στην αρμοδιότητα του Δήμου, να κάνει ο Δήμος το σχεδιασμό των δράσεων που πρέπει να αναπτυχθούν εκεί, που θα είναι με κριτήρια τα οποία ο ίδιος και η κοινωνία θα ορίσει, θα έχει να κάνει με ζητήματα που απαντούν στην παιδεία, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό. Θα μπορέσει να αποκτήσει μια περτοπική δράση αυτή η περιοχή και να δώσει αυτά που πρέπει στην περιοχή πρώτα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Ιρακλείου και τη Κρήτη. Κύριε Μαστοράκη, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που διαθέσατε απόψε στο δελτίο μα.